Ο Οδυσσέας Ελίτης είναι ένας από τους μεγαλύτερους ποιητές παγκοσμίως. Και αυτό νομίζω οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είναι μόνο ποιητής, είναι και μύστης. Υπερβαίνει την αισθητική διάσταση και διεισδύει στην διάσταση του ιερού. Ο Οδυσσέας Ελίτης γνωρίζει και έχει προσωπική μυστική εμπειρία της ιερότητας, της αιωνιότητας, αυτού που υπερβαίνει την ογκοσμιότητα. Δεν είναι βέβαια με ορθόδοξο τρόπο ορθόδοξος χριστιανός, είναι όμως σίγουρα ένας μύστης. Και αυτό διαφαίνεται και στους παρακάτω στίχους. Την άνοιξη δεν τη βρήκα τόσο στους αγρούς ή έστω σε έναν Μποτιτσέλι, όσο σε μια μικρή βαϊφόρο κόκκινη. Έτσι και μια μέρα τη θάλασσα την ένιωσα κοιτάζοντας μια κεφαλή του Διός. Εδώ ο ποιητής αναφέρεται στην άνοιξη, το άνοιγμα, το φως, η ζωή, το ζωντάνεμα, η ανάσταση, η χαρά. Και αυτή την άνοιξη, αυτή τη ζωή, αυτή τη χαρά, αυτή την ανάσταση των πραγμάτων, αυτόν τον χορευτικό ξεσηκωμό του όντος, δεν την βρήκε στους αγρούς. Κι όμως στους αγρούς φαίνεται η άνοιξη. Οι περισσότεροι εκεί με τα λουλούδια, με τα άνθη, εκεί νιώθουμε και αισθανόμαστε την άνοιξη. Όμως ο ποιητής δεν βρήκε την άνοιξη εκεί, ούτε σε έναν Μποτιτσέλι. Δεν την βρήκε σε αυτόν τον μεγάλο ζωγράφο, ο οποίος έχει δημιουργήσει έναν πίνακα που λέγεται Άνοιξη και εκεί είναι κάποιες κοπέλες, πανέμορφες, εθέριες υπάρξεις οι οποίες χορεύουν. Ούτε λοιπόν σε αυτή την αισθητική αποτύπωση της εμπειρίας της Άνοιξης που είναι η χαρά του έρωτα, ούτε εκεί δεν είχε μια άμεση, έντονη, βιωματική εμπειρία της Άνοιξης. Είδε βέβαια την Άνοιξη και εκεί. Την είδε και στους αγρούς, την αναγνώρισε και στον Μποτιτσέλι, όμως κυρίως την βρήκε σε μια μικρή βαϊφόρο κόκκινη. Δηλαδή σε μια μικρή εικόνα η οποία αναπαριστά την είσοδο του Ιησού στα Ιεροσόλυμα πάνω στο γαϊδουράκι, ο οποίος πήγαινε εις το Σταυρωθήνε, πήγαινε προς το πάθος, δοξαζόταν ο Ιησούς την ημέρα των βαΐων και του πέταγαν βάγια ο κόσμος και τον δόξαζε και επρόκειτο μετά να τον σταυρώσει. Έχουμε το πάθος της Άνοιξης που οδηγεί στο πάθος της Σταύρωσης. Έτσι και μια μέρα τη θάλασσα, μας λέει ο ποιητής, την ένιωσα κοιτάζοντας μια κεφαλή Διός. Βλέπει μια κεφαλή του Δία, δεν βλέπει μια κεφαλή του Ποσειδώνα, βλέπει ένα κεφάλι ιερό των αρχαίων Ελλήνων, ένα κεφάλι του Δία και εκεί νιώθει τη θάλασσα, νιώθει τη φύση, νιώθει τη δύναμη της Άνοιξης μέσα στη θάλασσα. Είναι το ιερό που αφυπνίζει στα σπλάχνα του ποιητή την εμπειρία της Άνοιξης και όχι το φυσικό γεγονός ή το αισθητικό γεγονός. Ούτε ο αγρός, ούτε η πριμαβέρα του Μποτιτσέλι, ούτε η θάλασσα αυτή καθεαυτή ως φυσικό γεγονός, αλλά η κόκκινη βαϊφόρος και η κεφαλή του Διός. Είναι το ιερό με το οποίο κοινωνεί ο ποιητής και αυτό αναδεικνύει μέσα του την άνοιξη, τη ζωντάνια, το ζωντάνεμα, το χορευτικό των πραγμάτων. Και ο ποιητής Οδυσσέας Ελίτης είναι μεγάλος ακριβώς επειδή οι λέξεις του είναι χορευτικές λέξεις, χορεύουν. Και μας λέει, όταν ανακαλύψουμε τις μυστικές σχέσεις των ενιών, και λες εδώ πέρα τι γίνεται, Οδυσσέα, τι είναι αυτό που λες. Αυτό μου θυμίζει φιλοσοφική διατύπωση.
όταν ανακαλύψουμε τις μυστικές σχέσεις των εννοιών. Συνεχίζει όμως ο ποιητής «και τις περπατήσουμε σε βάθος». Ωραία, αμέσως το εικόνισε. Δεν θα μπορούσε να μείνει για πολύ σε αυτή τη σφαίρα την εννοιολογική, σε μια εννοιολογική διατύπωση νοηματική. «Όταν ανακαλύψουμε τις μυστικές σχέσεις των εννοιών και τις περπατήσουμε σε βάθος, πάρουμε μια βαθιά εμπειρία, θα βγούμε σε ένα άλλου είδους ξέφωτο που είναι η ποίηση. Όταν ανακαλύψουμε τις μυστικές σχέσεις των εννοιών και τις περπατήσουμε σε βάθος, θα βγούμε σε ένα άλλου είδους ξέφωτο που είναι η ποίηση». Η ποίηση είναι το ξέφωτο, είναι το να βγεις από το σκοτάδι σε ένα φως. Η ποίηση είναι το να βγεις από τον ορθολογισμό, το να βγεις από την ορθολογική αντίληψη και ερμηνεία των πραγμάτων, να πάψεις να είσαι πεζός και να γίνεις χορευτής. Ο ποιητής, ο Οδυσσέας Ελίτης, είναι χορευτής. Χορεύει, παίζει, εορτάζει με τις λέξεις και οι λέξεις του είναι εικόνες που χορεύουν και είναι εμπειρία εορταστική. Λέει λοιπόν ο ποιητής, όταν ανακαλύψουμε τις μυστικές σχέσεις των εννοιών, δεν πρόκειται για θεωρητικό προβληματισμό, ποτέ ο Ελίτης δεν θα αναφερόταν σε κάτι τέτοιο, αλλά όταν περπατήσουμε σε βάθος την εμπειρία των πραγμάτων, όταν νιώσουμε βαθιά μέσα μας τα πράγματα, όταν η καρδιά μας ανοίξει και γίνει δεκτική ώστε να προσλάβει το μυστήριο και το αισθητικό μυστήριο και το ιερό μυστήριο των όντων, θα βγούμε τότε σε ένα άλλου είδους ξέφωτο που είναι η ποίηση. Η ποίηση ως εορτασμός της καρδιάς, η ποίηση ως χορευτική χαρά, ως συμμετοχή σε αυτό που υπερβαίνει τα αντικείμενα. Εκεί που η πραγματικότητα δεν είναι αντικείμενα, δεν είναι ενοιολογικά δεδομένα, δεν είναι αυτό που υποπίπτει στις δυνατότητες των αισθήσεων, αλλά αυτό που βιώνει η καρδιά, αυτό που νοηματοδοτεί η καρδιά, αυτό που ανασταίνει η καρδιά, σε ένα αισθητικό ξέφωτο. Εκεί, σε αυτό το ξέφωτο της αισθητικής εορταστικής εμπειρίας, ζούμε στην χαρά της ποίησης. Η ποίηση δεν είναι έννοια, δεν είναι δημιούργημα, είναι τρόπο ζωής. Είναι μια εμπειρία του να υπάρχεις εορταστικά, με την καρδιά ανοιχτή, να μπορεί να χαίρεται και να πληγώνεται. Και η ποίηση, συνεχίζει ο ποιητής, πάντοτε είναι μία. Βέβαια, είναι μία η ποίηση. Είναι ένας τρόπος ζωής. Είναι ένας τρόπος βίωσης της πραγματικότητας και του εαυτού σου. Ποίηση είναι το να είσαι και να γίνεσαι εορτή. Και αυτό είναι ένα πράγμα. Γι' αυτό λέει ο Οδυσσέας Ελίτης. Και η ποίηση πάντοτε είναι μία. Όπως ένας είναι ο ουρανός. Βεβαίως, ο ουρανός. Η βασιλεία των ουρανών, η διάσταση των ουρανών. Ένας είναι και ο ουρανός, ένας είναι και ο Θεός, μία είναι η θεότητα. Το ζήτημα είναι από πού βλέπει κανείς τον ουρανό. Εγώ τον έχω δει από κατά μεσής της θάλασσας. Αυτός βλέπει τον ουρανό και βλέπει την ολότητα του ουρανού και συμμετέχει σε αυτό που είναι υπέρβαση της εγκοσμιότητας και διείσδυση στην σφαίρα της αιωνιότητας, το βλέπει καθολικά, μετέχει ολοκληρωτικά, πλήρης παραδίδεται σε αυτή την ουράνια διάσταση. Γιατί βλέπει τον ουρανό από κατά μεσής της θάλασσας. Δεν τον κοιτάζει τον ουρανό από μία κλειδαρότρυπα. Δεν τον βλέπει με ένα τηλεσκόπιο. Δεν περιορίζει την οπτική του γωνία, αλλά πηγαίνει κατά μεσής της θάλασσας, γιατί εκεί ζει. Αυτός είναι ο βιωτικός του τόπος. Ζει στη μέση της θάλασσας. Είναι παραδομένος,
είναι αφημένος σε αυτό το φυσικό άπλωμα, σε αυτόν τον επίγειο ανοιχτό ορίζοντα, σε αυτόν τον υπαρκτικό θαλασσινό ορίζοντα. Είναι αφημένος στην απεραντοσύνη της εγκόσμιας πραγματικότητας. Και από αυτή την απεραντοσύνη της εγκόσμιας πραγματικότητας ορά, βλέπει, μετέχει στην απεραντοσύνη της ουράνιας πραγματικότητας. Είναι αφημένος, χωρίς θωρακίσεις. Δεν προστατεύεται, δεν οργανώνεται, δεν εγκλωβίζεται, δεν περιορίζεται από ορθολογικά αντιληπτικά σχήματα, αλλά είναι κατά μεσής της θάλασσας και βλέπει ολόκληρο τον ουρανό. Παραδίδεται στην εμπειρία και γι' αυτό είναι ένας χορευτής. Χορεύει σε επίπεδο αισθητικό και σε επίπεδο ιερό. Χορεύει με την ομορφιά και το Θεό. Και γι' αυτό το λέμε και πάλι και διαβάζουμε αυτό το ποίημα, το πέμπτο ποίημα από την ενότητα «Μυρίσε το άριστον» της συλλογής «Ο μικρός ναυτίλος». Το διαβάζουμε λοιπόν. «Την άνοιξη δεν την βρήκα τόσο στους αγρούς ή έστω σε έναν Μποτιτσέλι, όσο σε μια μικρή βαϊφόρο κόκκινη. Έτσι και μια μέρα τη θάλασσα την ένιωσα κοιτάζοντας μια κεφαλή διός. Όταν ανακαλύψουμε τις μυστικές σχέσεις των ενιών και τις περπατήσουμε σε βάθος, θα βγούμε σε ένα άλλου είδους ξέφωτο που είναι η ποίηση. Και η ποίηση πάντοτε είναι μία, όπως ένας είναι ο ουρανός. Το ζήτημα είναι από πού βλέπει κανείς τον ουρανό. Εγώ τον έχω δει από κατά μεσής της θάλασσας».